Καλημέρα κύριε Καραθανασόπουλε, με συγχωρείτε. Καλημέρα σας. Καλησπέρα. Είπατε την ατάκα της ημέρας του χρόνου χθες με το πολιτική μαλακία και ανοησία. Τι εννοούσατε? Εντάξει τώρα, ήταν μια στιγμή η οποία υπήρχαν και μια ένταση με στην αίθουσα. Δεν πειράζει, λογικό είναι. Το γεγονός ότι ακριβώς ο προηγούμενος ομιλητής. Ο Λύση, ήταν ελληνική λύση, δεν ήταν ο προηγούμενος. Της ελληνικής λύσης. Ναι, αναφερόταν ναι. Χωρίς να λαβαίνει υπόψη του το όργιο της βίας και της αστυνομοκρατίας που υπήρχε στο κέντρο της Αθήνας. Για χτες, ναι. ακριβώς. Μείνει στα πρωινά, είχε μείνει στην πρωινή κασέτα. Μάλιστα. Δεν είχε ανανεώσει την κασέτα του. Γιατί κάνατε και δεύτερη εκδήλωση το απόγευμα? Καλά, το πρωί ήταν εντάξει, μια χαρά πέρασε, είχε και μια ανοχή η αστυνομία. Δεν ενοχλήσατε κανέναν, ούτε σας ενόχλησε. Τελείωσε. Γιατί πήγατε πάλι το απόγευμα, το μεσημέρι? Μα και το μεσημέρι πάλι θα ήταν μια χαρά και δεν θα υπήρχε καμία απολύτως ενόχληση από τη στιγμή που τηρούνταν όλα τα μέτρα τα οποία έχουν υποδείξει οι επιστήμονες ατομικής προστασίας και μη διασποράς. Αυτό όμως δεν το κρίνετε εσείς, αφού είχε μια παράνομη εκδήλωση. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση πήρε αυτή την απόφαση. Όμως και το δικαστήριο την επικύρωσε. Όμως οι αγώνες δεν αναστέλλονται. Άλλο αυτό το να δεχτώ μαζί σας, αλλά ήταν παράνομη όμως. Λοιπόν, οι αγώνες δεν αναστέλλονται. Και από την άποψη αυτή, αν η κυβέρνηση το πήρε με πρόσχημα την αντιμετώπιση της μη διασποράς του κορονοϊού, τότε η κυβέρνηση πρέπει να δει πολύ καθαρά το τι διασπορά έγινε στο συνωστισμό που υπήρχε στις αστυνομικές δυνάμεις, που δεν τηρείται κανένα απολύτως μέτρο ατομικής προστασίας. Αλλά δεν είπατε γιατί επιστρέψετε το μεσημέρι. Εντάξει, εγώ να τα δεχτώ όλα αυτά. Γιατί κάνατε το πρωί την εκδήλωση, καταθέσατε Στεφάνη. Συγγνώμη, καταθέσατε Στεφάνη, μια χαρά. Δεν ούτε επεισόδια υπήρξαν. Διαλυθήκατε ησύχως, τελείωσε. Γιατί επιστρέφετε το μεσημέρι? Μια σειρά πολύμορφες δραστηριότητες συμβολικού χαρακτήρα. Ωραία, ήταν το πρωί συμβολική ήταν. Λέω και το μεσημέρι. Το και γιατί θέλατε ήταν, και δεύτερη, αυτό θέλω να καταλάβω. Ήταν το ίδιο, ήταν μέσα στο πρόγραμμα να κάνουμε μια σειρά δραστηριότητες. Μα ποιανού το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα το οποίο είχαμε καταρτήσει. Ναι, αλλά δεν μπορεί να καταρτήσει το πρόγραμμα ερήμην του νόμου. Ο νόμος έλεγε μια. Άντε, σας επιτρέψανε μια εκδήλωση, μια χαρά. Θα είχαν τελειώσει τα πράγματα. Ούτε ξύλο, ούτε τίποτα. Προσέξτε. Μα και το μεσημέρι πάλι θα ήταν μια χαρά τα πράγματα. Ούτε θα ήταν μια χαρά που μαζευτήκατε κατά δεύτερη φορά. Δεν υπήρξε καμία απολύτως πρόκληση. Καμία απολύτως πρόκληση. Αντίθετα, αυτοί οι οποίοι προκάλεσαν και μάλιστα και με πολύ ύπουλο τρόπο ήταν οι ίδιες οι δυνάμεις καταστολής. Που από ό,τι φαίνεται, επειδή ακριβώς το πρωινό γεγονός δεν τους άρεσε, είχαν πάρει σαφέστατη εντολή να διαλύσουν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα γινόταν μετά. Μα αυτό ήταν παράνομο. Προφανώς δεν τη διαλύανε. Η δουλειά του είναι αυτή. Να διαλύουν τις παράνομες εκδηλώσεις. Και αυτό έγινε. Ναι, το ζήτημα λοιπόν. Η δουλειά του ήταν, κύριε Καραθανασόπουλε. Ναι, κοιτάξτε, η δουλειά του δεν είναι να επιτίθεσαι πισόπλατα. Δεν είναι η δουλειά σου να συλλαμβάνεις μέσα στο πλήθος την ώρα που η συγκέντρωση είχε λήξει και ο κόσμος έφευγε. Δεν είναι η δουλειά του να κυνηγάνε δυνάμεις του ΔΙΕΣ πάνω στις μοσοτσικλέτες. Τον κόσμο ο οποίος πήγαινε προς το σπίτι του. Αυτά δεν τα περιμένατε όταν πήγατε εκεί. Δεν τα περιμένατε, θα σας διαλύσουν. Αυτή δεν είναι η δουλειά του. Γιατί? Να κάνουν τέτοια πράγματα. Δεν το περιμένατε ότι θα επιτεθεί η αστυνομία, θα σας διαλύσει. Εσείς είστε άνθρωποι, ξέρετε από αγώνες και πεπειραμένοι και από και αυτό. Δεν περιμένατε. Κάνατε μια εκδήλωση το πρωί. Δεν επιδιώκουμε όμως ούτε την ένταση. Ούτε το ξύλο αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το γεγονός. Πάντως, χθες δεν φάνηκε αυτό. Όταν κάνετε τη δεύτερη, στην πρώτη, όλοι είπαμε μπράβο το κουκουέ, μια χαρά, το έκανε να πάνε τώρα να τελειώσουν και να εκδηλωθήκατε. Δεν είπαν όλοι μπράβο, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Είπαν γιατί κάνει η αστυνομία, γιατί δεν παρεμβαίνει να τους τσακίσει. Ναι, αλλά δεν μπορεί στην αστυνομία τη μια να του λέμε γιατί δεν παρεμβαίνετε και την άλλη γιατί παρεμβαίνετε. Προσέξτε. Άλλα πράγματα λεγόσατε. Αυτό είναι το γεγονός. Σας λέω τη δική μου άποψη. Ωραία. Εγώ σας λέω τη δική μου άποψη. Εγώ λέω μια χαρά, κάνανε μια εκδήλωση συμβολική, τελείωσε ήρεμη, με τα δόλια.
Συμβολική. Μετά μας βγήκαν 1200 στα προπήλαια. Το ίδιο ακριβώς συμβολική. Είναι το ίδιο. Δεν το καταλάβατε ότι ήταν υπερεύει, ήταν σαν να προκαλείτε την ένταση. Τέλος πάντων, δικό σας δικαίωμά σας είναι αυτό. Ήταν και πρωινή. Μάλιστα. Τώρα έχουμε μέσα συλλήψεις, έχουν συλληφθεί στελέχη σας, μέλη σας είναι μέσα ή όχι? Διώκονται, τι θα γίνει, τι ακούτε? Κοιτάξτε, περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Α, υπάρχουν συλληφθέντες δηλαδή? Υπάρχουν προσαχθέντες. Προσαχθέντες, μάλιστα. Μέχρι στιγμής. Αυτοί οι οποίοι προσήχθησαν εχθές στην αστυνομία και ήταν αρκετές δεκάδες, οι οποίες προσήχθησαν κάτω από όρους, οι οποίοι δεν τιμούσαν ούτε τα ζητήματα της υποδείξης των υγειονομικών. Μάλιστα. Ούτε πολύ περισσότερο η ανεπίτρεπτη στάση να μην μπορούν οι συνήγοροι να επισκεφτούν αυτούς οι οποίοι είχαν προσαχθεί και να συνομιλήσουν μαζί τους. Πήγαν το απόγευμα και λέγανε συνήγοροι. Πήγαν το απόγευμα ή θα πάνε σήμερα? Δεν πήγαν καθ' δεν τους επέτρεψαν να πάνε. Στον εισαγγελέα πότε θα πάνε, στον ανακριτή? Δεν ξέρω. Α, δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Τι θα γίνει σήμερα με την εξέλιξη αυτή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, ήταν μια άστοχη έτσι, στιγμή εκείνη που συνέβησαν όλα αυτά. Το ζητούμενο, κύριε Πρεντέρ, ήταν ακριβώς ότι έπρεπε να περάσει το μήνυμα. Ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση, η οποία έχει εγκληματικές ευθύνες για τη διασπορά του κορονοϊού, να περνάει ταυτόχρονα αντεργατικά μέτρα και να θέλει να επιδιώκει να βάλει στο γύψο τους αγώνες των εργαζόμενων, οι οποίοι, θα σας θυμίσω, όλο αυτό το διάστημα ήταν προσαρμοσμένοι κάτω από τις νέες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία. Και που εξακολουθούν να ισχύουν, δεν πέρασε. Βεβαίως εξακολουθούν να ισχύουν, όμως εξακολουθούν να ισχύουν και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος. Ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς υπάρχει. Η μη λήψη μέτρων προστασίας στους μεγάλους εργασιακούς χώρους υπάρχει. Τα σχολεία τα οποία κατηγορούσαν κάποιοι με λύσα τους μαθητές που κινητοποιούσαν και κάνανε καταλήψεις γιατί διεκδικούσαν μέτρα υγειονομικής προστασίας στα σχολεία, σήμερα η κυβέρνηση τα έκλεισε. Όχι λόγω υγειονομικής προστασίας, τα έκλεισε επειδή έκανε lockdown τα γενικό. Τα έκλεισε. Τα έκλεισε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί αυτό διεκδικούσαν οι μαθητές. Να πάρθουν μέτρα τότε, αν είχαν πάρθει τότε αυτά τα μέτρα που ζητούσαν οι μαθητές και το κίνημα, θα ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση. Εγώ πάντως λένε, ωραία, πάντως απλώστατα όλα αυτά που λέτε μπορεί να ισχύουν. Το τρίτο ζήτημα, το οποίο θα ήθελα να πω, είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια να έρθει σε αντιπαράθεση ο κόσμος που είναι σε περιορισμό με τις δραστηριότητες, τις συμβολικές, τις αγωνιστικές. Μα είναι αντικειμενικά, σε αντιπαράθεση. Αν εγώ πρέπει να στείλω σε εμένα για να βγω από το σπίτι μου και εσείς παίρνετε 200 και κατεβαίνετε, με φθήνετε εμένα. Γιατί και αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και για να πάνε στο σούπερ μάρκετ, και για να πάνε στο γιατρό, και για να πάνε στο φαρμακείο, και για να πάνε στο τηλεόραση, με αυτό που κάνει όλος ο κόσμος. Τα ίδια ακριβώς κάνουν. Δεν μπορεί να μπαίνει αυτό σε αντιπαράθεση. Δεν πάνε να διασκεδάσουν. Ούτε να πιούν το ποτό τους, ούτε να κάνουν την παρέα τους και το κέφι τους. Ναι, παρόλα αυτά όμως θέλω να πω ότι υπάρχει μια. Κύριε Καραθρασόπουλε, είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ απλώς το μόνο που έχω να πω, προφανώς είστε ένα κόμμα δικαίωμά σας να κάνετε ό,τι νομίζετε, αλλά προφανώς θα υπάρχει και αντίλογος από την άλλη πλευρά, που θα είναι είτε της αστυνομίας ή του άλλου ή οτιδήποτε κλπ. Να συζητάμε επί της ουσίας. Μάλιστα. Και όχι με συκοφαντίες και χαρακτηρισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κ. Καθανασόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ.